Ομιλία για την ενημέρωση των ιδιοκτητών αγροτεμαχίων πραγματοποίησαν εκπρόσωποι της εταιρείας κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου TAP στη Χρυσούπολη. Ο σκοπός της σημερινής εκδήλωσης είναι να ανακοινώσει στην περιοχή τις τιμές των αποζημιώσεων των θυγόμενων καλλιεργειών για να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες τις τιμές από όπου διέρχεται ο αγωγός μέσα από τις ιδιοκτησίες τους. Θα γίνει μια αναλυτική ανακοίνωση για τις τιμές με παραδείγματα και προσκαλεσμένοι σε αυτήν την απόψινή ομιλία είναι και οι προύχοντες της περιοχής, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι από την περιοχή σας. Σε αυτή την ομιλία συμμετέχει ο κύριος Κουκίδης από την εταιρεία Μακεδονική, η οποία εταιρεία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και είναι εργολάβος του TAP, εκτιμητής ο κύριος Κουκίδης ακινήτων και γεωπόνοι, οι οποίοι έχουν κάνει μια μελέτη για να αποκομίσουν τις τελικές τιμές για την περιοχή όπως και για ολόκληρη την Ελλάδα από όπου διέρχεται ο αγωγός. Πιστεύουμε πολύ σύντομα να αρχίσουν ώστε μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουν ολοκληρωθεί και να μπαίνουμε στη διαδικασία πληρωμής των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες. Στόχος τους να γίνει κατανοητή από τους ενδιαφερόμενους η μέθοδος υπολογισμού και πληρωμής των αποζημιώσεων σε όσους αποφασίσουν να παραχωρήσουν τα αγροτεμάχια τους. Ο αγωγός είναι, όπως ακούστε και στο φιλμάκι το οποίο ήταν προηγουμένως, είναι τμήμα του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου, δηλαδή ένας αγωγός προμήθειας φυσικού αερίου για την Ευρώπη, εναλλακτικός από τους βόρειους αγρούς οι οποίοι υπήρχαν μέχρι τώρα, ο οποίος φέρνει φυσικό αέριο στην Ευρώπη που εφοδιάζει ενεργειακά από μια διαφορετική πηγή, όχι μόνο από το Ρώσικο που ήταν από βορρά, αλλά από το Αζερβαϊτζάν, μέσω Τουρκίας, Ελλάδας, Αλβανίας, Ιταλίας και σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Είναι εξαιρετικά σημαντική σπουδαιότητα, είναι ένα από τα προβλεμένα έργα παγκοσμίως, όχι μόνο ευρωπαϊκά, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο εναλλακτικός εφοδιασμός της Ευρώπης, ο ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρώπης από άλλη πηγή, εκτός μόνο από τη Ρωσία, παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι σταματάει η προμήθεια της Ευρώπης από ρωσικό φυσικό αέριο. Ο TAP είναι μία κοινοπραξία. Είναι μία κοινοπραξία 6 εταιριών με έδρα την Ελβετία, το ΠΑΡ της Ελβετίας, που αποτελείται από την ΣΟΚΑΡ, η οποία είναι η κρατική εταιρεία ενέργειας του Αζερβαϊτζάν, από την BP, σε όλους γνωστή, η οποία είναι αγγλική εταιρεία ενεργειακή, τη Statoil, νορβηγική εταιρεία ενεργειακή, την Fluxys, βέλγικη, την Enagas, ισπανική, και την Axpo, η οποία είναι χρηματιστηριακή εταιρεία βελγική. Η ιδέα του TAP είχε ξεκινήσει τα πρώτα χρόνια του 2000, είχε συλληφθεί ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια εναλλακτική ένας εναλλακτικός δρόμος ενεργειακός για την Ευρώπη, ώσπου να αρχίσει αυτή η ιδέα να βρίσκει ανταπόκριση και εταιρείες οι οποίες θα ενδιαφερόταν να επενδύσουν προς αυτήν εδώ πέρα την κατεύθυνση, περάσαν αρκετά χρόνια. Ήδη ξεκίνησε από το 2010 περίπου να γίνονται ουσιαστικές μελέτες και στην Ελλάδα, τουλάχιστον από όσο ξέρω εγώ στην Ελλάδα, για την υλοποίηση του αγωγού. Την ομιλία που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο της Χρυσούπολης παρακολούθησαν τοπικοί φορείς αλλά και απλοί άνθρωποι. Όταν μια μεγάλο έργο υποδομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτελείται με βάση τις αρχές, θα το δείτε στην πορεία, της EBRD, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η οποία χρηματοδοτεί κυρίως έργα σε τρίτες χώρες, από το Μάρτιο χρηματοδοτεί και έργα και στην Ελλάδα. Οι αρχές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι είναι πολύ ψηλές προδιαγραφές που τις έχει θέσει ο TAP στον ίδιο του τον εαυτό μέσα από ένα σύμφωνο φιλοξενούσας χώρας το οποίο έχει υπογράψει με την Ελληνική Δημοκρατία και προϋποθέτουν το εξής, ότι πρέπει κυρίως να χρησιμοποιήσει συνεργητικές διαδικασίες, δηλαδή ότι πρέπει να προχωρήσει σε εθελοντικές, εθελούσες συμφωνίες πριν από την έναρξη της κατασκευής και πρέπει αποζημιώσεις να πληρωθούν πριν ο TAP αποκτήσει δικαίωμα πάνω στην ΚΕΗ. Πρέπει πρώτα να δοθούν τα λεφτά, είτε να καταβληθούν, είτε να τεθούν στη διάθεση αυτών οι οποίοι επηρεάζονται από την διέλευση του αγωγού
και μετά να αποκτήσει πρόσβαση στην γη. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι θα μάθετε την ακριβή ημερομηνία από όταν θα μπει στο χωράφι σας 120 μέρες νωρίτερα πριν μπει στο χωράφι σας. Παρά το γεγονός του ΒΙΟΤΑ, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, περισσότερες περιπτώσεις, θα έχει αποκτήσει ήδη τα δικαιώματα πρόσβασης στη γη πολύ νωρίτερα. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία είναι εξελίξη αυτή την περίοδο. Η ανάπτυξη όλων χωρίς εξαίρεση των αγωγών φυσικού αερίου θα δώσει εξαιρετικά σημαντική όθηση στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας και των οδεύσεων φυσικού αερίου, αλλά και στη μέγιστη δυνατή μείωση των τιμών του σε όφελος των καταναλωτών και των οικονομιών, τόνισε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρεμβαίνοντας στο δεύτερο θέμα περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, τη Συνόδου του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετωνίας, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής. Η Ελλάδα θεωρεί εξαιρετικά κρίσιμο θέμα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης την ανάπτυξη των περιφερειακών αλλά και ευρωπαϊκών ενεργειακών συνεργασιών και διασυνδέσεων, οι οποίες όμως πρέπει να προωθούνται σε ισότιμη και αμοιβαία υποφελή βάση, χωρίς επικυριαρχίες, ηγεμονισμούς και αυθαίρετους αποκλεισμούς. Επιδιώκουμε η Ελλάδα να καταστεί όσο το δυνατόν ένας αληθινός ενεργειακός κόμβος και ένας πλουραλιστικός ενεργειακός δρόμος από την Ανατολή προς τη Δύση και από τον Νότο προς το Βορρά. Θέλουμε η Ελλάδα να εφαρμόζει μια εξάρτητη, πολυδιάστατη και ανοιχτή ενεργειακή πολιτική χωρίς προκαταλήψεις και τακτικές που θα υψώνουν τύχη και θα απομονώνουν χώρες.